Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά, είναι το σύνθημα. Το εδώ είμαστε είναι ένα σύνθημα. Μαρία, το... εδώ. Είμαι εδώ. Κι εγώ είμαι εδώ. Θες να γυρίσουμε προφίλ. Μαρία, έχω μεγάλη μύτη, δεν γυρνάω προφίλ. Μια χαρά είναι η μύτη σου. Όχι, όχι, δεν γυρνάω. Μεγάλη μύτη λένε ότι έχει και πολύ μεγάλη καρδιά. Εκεί κόλλησα. Από χθες λέει κάτι τέτοιο. Το λένε ότι έχει μεγάλη. Από χθες θυμάσαι. Για να σου πω κάτι. Καρδούλα. Ισχύει. Μην πιστεύει. Λοιπόν, πολύ ωραία. Κυρία Μιχαλίδου, γεια σας, τι κάνετε. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε. Πώς είστε. Πώς είστε, καλά. Με πολύ χρώμα. Πολύ. Αρκετό χρώμα, πώς ναι, πάντα. Ναι, και λίγο, για να δω πώς γράφει, γιατί είχα ένα... Καταπληκτικά. Καλώς με θέσεις, τα ξέρει, εμείς πείτε κι άλλα, πείτε κι άλλα. Δεν έχετε πει πολλά πράγματα. Δεν έχουμε πει. Πολύ ήπια είστε. Εμένα πάντως το παπούτσι της Μαριάννας μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, ναι, τα έχουμε κι εγώ μηνύματα ότι αρέσει πάρα πολύ. Λόφερ με τα κούνη. Αν ήταν και μπορντό, θα ήταν το απόλυτο, αλλά το μαύρο είναι all-time classic. Είναι πολύ ωραίο όμως. Λόφερ. Παναγιώτη, πρέπει να μάθει. Είναι ο Λόφερ, λέγεται. Επαγγελματίας ο Λόφερ με τα κούνη. Εντάξει. Εντάξει. Okay. Τι είπες, Μαριάννα μου. Ο Παναγιώτης είναι ο δάσκαλος. Αυτή η ώρα ο θα γουρού. Μετονομαστεί με πρόταση της αρχιντάκτριος. Ναι. Αρχιντάκτριας. Ναι. Θα μετονομαστεί, δεν θα λέγεται πρωινό σουσού, θα λέγεται πρωινίο, θα λέγεται ώρα σουσού. Ώρα σουσού, ναι, μ' αρέσει. Αυτό το διάστημα. Λέσε, το πάρουμε. Ναι. Το διάστημα που θα είμαι εγώ εδώ με τη Μαριάννα, θες να πει θα συνεπάρχουμε ή γενικότερα. Θα δούμε, γενικώς, θα το προσάρμοσουμε. Θα βρίσκουμε. Θα βρίσκουμε και άλλους ανθρώπους να το εντάξουμε. Ωραία. Ασχολέσουμε τα παπούτσια μας δηλαδή. Γιατί όχι. Ωραία, εντάξει, δέχομαι. Να βάζουμε και βαθμολογίες. I do. Το σηκώνω το γάντι. Πάμε. Κύριε Μιχαλίδου, προχωράμε. Εφημερίδες. Ναι, βέβαια. Εφημεριδούλες, λοιπόν, θα δούμε. Καθίστε να έρθει ο αγαπημένος Κωστής εδώ πέρα. Κώστας. Τον τρέχουμε, τον άνθρωπο. Γενέθλια χθες ο Κώστας μας. Αλήθεια. Βέβαια. Εφτά χρόνια μεγαλύτερο. Δεν το άκουσα, το είπαμε. Μεγαλύτερο. Είπαμε. Χρόνια πολλά, Κωστή. Είπαμε και αυτό μεταξύ άλλων. Εγώ μάλλον δεν ήμουν εδώ, δεν ξέρω τι. Πετούσα κανένα ετών, δεν ξέρω τι γινόταν. Πόσο χρονών είσαι για να είναι ο Κώστας. Νέο παλικάρι, κοιτάξτε το 7 χρόνια μεγαλύτερο. Δεν ορκίζομαι πάντως. Ετοιμάζεται την ελληνική ταινία από το δικαστήριο. Λέει ορκιστείτε. Μην πιάνουμε τις ηλικίες, παρακαλώ. Δεν ορκίζομαι. Σωστό. Προχωράμε. Εφημερίδες. Φίλα. Θα το πουλάω. Προχώρα. Live Sport. Χαίρομαι διπλά. Ο Αζεντίνου Νάι μίλησε στην εφημερίδα και τον Μπάμπη Τσιμπίδα. Ο Μαροκινός άλλαξε τη μεσαία γραμμή του τριφυλιού. Συνδύασα την εμφάνισή μου με την νίκη της ομάδας και βοήθησα με την απόδοσή μου. Βασικός και με την ΑΕΚ, τι θα αλλάξει ο Αλόνσο. Σαρώνουν τα μυϊκά. Η εφημερίδα ανοίγει λέει, τον φάκελο των τραυματισμών στην ΑΕΚ. Τι πάει λάθος, τι φταίει. Ο Μάριος Ηλιόπουλος ξεκίνησε κύκλο επαφών με αρμόδιους του ποδοσφαιρικού τμήματος. Θα μιλήσει και με Αλμέιδα. Εχμηρός ο Κατσουράνης. Υπάρχει θέμα στην προπόνηση. Sport Day, Μάριος λέει ο ανακριτής, μπαράζ επαφών του Ηλιόπουλου με άτομο του ποδοσφαιρικού τμήματος και κυρίως με το επιστημονικό προσωπικό της ΑΕΚ προκειμένου να βρει τι φταίει. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πού οφείλονται οι ατελείωτοι τραυματισμοί οι οποίοι έχουν προσλάβει διαστάσεις πανδημίας στα Σπάτα. Στέφαν Πάρτο αλλιώς, άδειασμα του Λανουά από την UEFA η οποία αποφάνθηκε ότι φάση σαν το περίφημο χέρι του Μουκουντή στη Λιβαδιά είναι πέναλτι για τον Κουκουρέ, γιατί θα το δούμε το θέμα. Πάμε στο φως των σπορ, άμυνα για διόρθωση. Ο Ολυμπιακός σκοράρει εύκολα στην επίθεση, αλλά πίσω κάνει νερά. Μεταγραφή εν όψη, προχωρημένες επαφές με Γιαζίτσι, λένε στην Τουρκία. Πάνω έχει συνέντευξη του Πέτρου Τζόλι, είναι ο μπαμπάς του Χρήστου Τζόλι. Ο Χρήστος λέει προτιμά Ευρώπη, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μιλάει για τον διεθνή άσο της Μπριζ. Δεν πάει άλλο. Οι σοβαροί τραυματισμοί του Ρόδρυ και του Τερστέγγεν κάνουν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη μείωσης του προγράμματος των αγώνων. Δύο μεγάλοι τραυματισμοί. Η Μπαρτσελόνα χάνει Τερστέγγεν και η Σίτι τον Ρόδρυ. Ναι. Πάνθυρας χωρίς δόντια. Ο Πανιόνιος κόλλησε στην Τρίπολη φαίνοντας ισοπαλία 0-0 με τον Αστέρα Β'. Και κάτω είναι τα κορίτσια. Χαρά και υποσχέσεις. Οι πολίτριές μας γύρισαν χαρούμενες από την Κίνα και το Παγκόσμιο Νεανίδων με το ασημένιο μετάλλιο στις αποσκευές. Όντως είναι ένα θέμα αυτό με τους τραυματισμούς, γιατί παίζουν πάρα πολλά παιχνίδια. Πάρα πολλά. Yeah. Παγκοσμίως δηλαδή είναι πρόβλημα αυτό γενικότερο. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν, δεν αντέχουν τα σώματα προφανώς των, των ποδοσφαιριστών. Γι' αυτό χρειάζεται διαχείριση. Είναι πολλά τα λεφτά. Ναι, και rotation και. Πάρα πολλά λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά. Ο Ρόδρυ είχε βγει και είχε πει. Τη City είχε βγει και πει ότι θα παίζουμε λιγότερους αγώνες. Θα κατέβουμε σε απεργία. Και κοίτα πώς το άφερε η κατάσταση. Και το είχε πει καθαρά. Και ήταν και ο κορυφαίος παίκτης του Euro, έτσι, ο Ρόδρυ. Και ο εγκέφαλος της ομάδας του Γκουαρδιόλα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Για Ουνάς, ο Αλγερινός μιλάει της μπάλας, λέει, και μίλησε και ο Θρύλος μαζί του. Σήκωσε ξανά ψηλά την κούπα. Έχει εδώ πέρα μια προσφορά της εφημερίδας.
Και ικανοποίησε για τον Κάρμο τι του ζητάει παραπάνω ο Μέντι. Και όπλησε, λέει, ο Φουρνιές στον μπασκετικό Ολυμπιακό. Και θα κλείσουμε με την ώρα. Το παίρνει πάνω του. Ο Μάριος Ηλιόπουλος ξεκίνησε κύκλο επαφών προκειμένου να βρεθεί η αιτία για τους πολλούς μαζεμένους τραυματισμούς και να υπάρξει άμεση και δραστική λύση. Στην ΑΕΚ έγιναν επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ σε μεγάλους παίκτες και αυτή η κατάσταση επιβάλλεται να διορθωθεί γιατί στοιχίζει στην ομάδα πολύ ακριβά. Λοιπόν, εμείς θα ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα που συζητήθηκε πολύ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και είναι η απόφαση της UEFA μετά από 2 μήνες που τελείωσε το Euro να ανακοινώσει ότι το πέναλτι εκείνο που δεν δόθηκε ποτέ στη Γερμανία με το χέρι του Κουκουρέγια ήταν τελικά πέναλτι. Αχα. Εγώ θεωρούσα από την αρχή ότι είναι πέναλτάρα τώρα. Πέναλτι είναι αυτό. Ναι. Πέναλτάρα, όχι δηλαδή, πέναλτι. Πώς το βλέπουμε εμείς που βλέπουμε. Μπάλα, μπορεί, μπάλα, όλα. Μα είναι ξεκάθαρα το χέρι απλωμένο. Το πώς δεν δόθηκε τώρα αυτό από τον διαιτητή Τέιλορ είναι μια άλλη υπόθεση. Τον αδειάζει τώρα η UEFA 2 μήνες μετά. Δίνει νέα οδηγία στους διαιτητές ότι σε απλωμένο χέρι στην περιοχή είναι πέναλτι. Mm-hmm. Μόνο αν είναι μαζεμένο δεν είναι. Αλλά είναι λίγο οξύμορο το πώς έρχεται μετά από 2 μήνες να αδειάσει η ΒΑΡ και έχει κρίνει προημιτελικός η παράταση. Μετά έβαλε τον γκολ η Ισπανία και προκρίθηκε, αλλά έκρινε ουσιαστικά κατά πολύ μεγάλο βαθμό την πρόκριση στα ημιτελικά και μετά, αν είχε αποκλειστεί η Ισπανία, δεν θα είχε πάρει το Euro. Και το Euro, έτσι. Ναι. Δηλαδή μιλάει ουσιαστικά η UEFA επισήμως για αλλίωση του Euro. Σύμφωνα με την Ρελεβό. Αυτή υποτίθεται, να σου πω αλήθεια, φαίνεται και σε εύκολη περίπτωση. Εντελώς εύκολη. Ναι, δεν απλωμένο. Είναι και τόσο διφορούμενη. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις όπου, δηλαδή, ας πούμε, ποιο είναι τώρα με τη ΣΑΚ, λέγαμε τώρα με το Μουκουντή. Λέγαμε με το Μουκουντή, με το Λιβαδιακό. Αυτό. Το συγκρίνουν πολύ ήταν με αυτό. Πιο δύσκολο αυτό, ας πούμε. Και εκεί απλωμένο. Και εκεί απλωμένο. Και ο Λανουά, απλωμένο βέβαια. Και εκεί, ναι, και αλλά απλωμένο. Πιο δύσκολο αυτό είναι. Εγώ έχω την αίσθηση όταν πηγαίνει για γκολ, παιδιά, είναι στην ναι. Τερματός, τι μπορεί να του πει. Και αλλάζει πορεία και το χέρι είναι απλωμένο. Ναι. Εγώ δεν λέω ότι είχε πρόθεση εδώ. Ναι, προφανώς δεν έχει πρόθεση. Απλωμένο. Αλλά ήταν απλωμένο, τι να κάνουμε. Ναι. Το λέμε εμείς, δηλαδή. Είναι εκτός του σώματος. Το λέμε εμείς. Παιδιά, που εμείς ξέρουμε από εμείς ξέρουμε καντάρια μπάλα. Έχουμε σφυρίξει και έχουμε σφυρίξει. Έχουμε βρίσει και έχουμε βρίσει. Ο απλός ο. Δεν είμαστε απλοί εμείς. Εμείς έχουμε σφυρίξει. Ο σύνθετος ο οπλός. Είναι αυτό που λένε κλασική περίπτωση πέναλτι, κυρία μου. Το έχει πει. Λοιπόν, ακούστε, πάμε να δούμε πώς σχολίασαν στην εκπομπή 11 αυτή, 11 εμείς. Στις 11 η ώρα, στο Open. Στις 11. Εντάξει, αυτό ήταν. Ναι, τώρα όμως θα το πούμε την άλλη Δευτέρα. Α, θα το λέμε κάθε μέρα, λέει. Το είπαμε για χθες. Ναι, να δούμε πώς σχολίασαν τη συγκεκριμένη απόφαση της UEFA και ερχόμαστε. Ο Άντονι Τέιλορ, λοιπόν, στη σέντρα, ο VAR του στη σέντρα και αυτός και η Γερμανία πήγε σπίτι της από αυτήν εδώ τη φάση. Η οδηγία, λοιπόν, είναι ότι σε περίπτωση που το χέρι εξέχει πολύ από το σώμα, άρα δεν είναι σε φυσική θέση, γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, όφιλε να δώσει πέναλτι ο διαιτητής. Δεν είναι όλα τα χέρια πέναλτι. Όχι. Και επειδή πηγαίνει και προς την εστία η μπάλα. Επειδή πηγαίνει, έχει κατεύθυνση προς την εστία. Προχωρήσω για να κάνω πρώτα μια αποκάλυψη. Λοιπόν, το συγκεκριμένο θέμα, η συγκεκριμένη φάση συζητήθηκε στο σεμινάριο που έκανε η UEFA τις αρχές Σεπτεμβρίου, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στην Ελβετία και τότε οι διεθνείς διαιτητές, μεταξύ των οποίων ήταν και Έλληνες, ενημερώθηκαν ότι η φάση του Κουκουρέγια είναι πέναλτι. Και κακώς δεν δόθηκε. Ήταν απέναντι του Κουκουρέγια. Ακούσαμε και τον κύριο Σαββαλιβάνη ότι έχουν νέες οδηγίες δοθεί στην UEFA. Ναι, ναι, ναι. Εγγύης. Έλβη μου τώρα, αφού έχει τελειώσει ο αγώνας, ό,τι και να πούνε. Αυτό ισχύει, βέβαια. Δηλαδή, ένας μου είχε πει ότι στην ιστορία πάντα, να ξέρεις, Μαριάννα, θα θυμούνται το αποτέλεσμα, δυστυχώς, και όχι ο τρόπος που συνέβη το αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Και άμα θα σου πω, σκεφτείτε, θα το πω και από τους Ολυμπιακούς αγώνες. Για τον Βράνκοβιτς θυμόταν. Αυτό που βλέπουν στους Ολυμπιακούς αγώνες να παίρνουν πίσω τα μετάλλια. Καλό, καλό. Δεν έχει νόημα. Τι καλό, εσύ συμφωνείς με αυτά που λέει. Τι κάνατε, τι συμφωνήσατε. Να συμφωνείς με αυτά που λέει Παναγιώτης, αλλά κάπου όπα δηλαδή. Προχωράμε. Λοιπόν, τι έλεγα. Έλεγα ότι ναι, και στους Ολυμπιακούς αγώνες όταν βλέπουμε να παίρνουν τα μετάλλια πίσω, η ιστορία έχει γράψει ότι είχε ανέβει στο βάθρο τάδε. Τώρα μετά που το παίρνουν. Σωστό. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Καλό να μην γίνονται τέλος πάντων. Να μην γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι, καλό να μην γίνονται. Και τώρα να μην κρίνουν και. Ναι, εντάξει το. Σαν το Euro. Να σου πω κάτι άλλο. Αυτό ήταν εξόφθαλμο. Και ο VAR όμως να σου πω έχει ευθύνη στο συγκεκριμένο. Και ο VAR έχει. Αυτό είναι εξόφθαλμο. Δηλαδή δεν είναι ότι λίγο μαζεμένο, λίγο έτσι, λίγο γιουβέτσι, λίγο κορέτσι. Έτσι, επειδή ήταν Άγγλος, να ήθελε τους Γερμανούς. Δεν ξέρω αν ήθελε ή όχι. Συμβαίνουν από ό,τι βλέπετε και εκτός Ελλάδας. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ρυθμούς Europa League. Γιατί σε αυτούς τους ρυθμούς κινούνται.
ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Αύριο πέφτει πρώτος στη μάχη ο ΠΑΟΚ. Έχει ένα δύσκολο παιχνίδι στην Τουρκία στις 10. Κόντρα στην Γαλατά Σαράι για την πρεμιέρα της League Phase, του νέου Europa League. Θα ταξιδέψει με ιδιωτική πτήση charter από το αεροδρόμιο Μακεδονία για την Κωνσταντινούπολη σήμερα, αφού κάνει την τελευταία του προπόνηση επιλληνικού εδάφους ο Δικέφαλος. Ο Ρασβάν Τσέσκου είδε τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να ξεπερνάει το πρόβλημα τραυματισμού που είχε και να είναι κανονικά στη διάθεσή του. Εκτός θα μείνουν οι Μπράντον και Τσιφτσής. Τώρα, στο στρατόπεδο της Γαλατά Σαράι, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Μάουρο Ικάρντι θα είναι διαθέσιμος και ίσως ξεκινήσει και βασικό στο παιχνίδι. Να πούμε ότι έχει και τον Βίκτορ Όσιμεν η Γαλατασαράι. Είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα μπροστά. Και είναι και πρώτη αυτή τη στιγμή στο τουρκικό πρωτάθλημα. Με αρκετά μεγάλη νομίζω διαφορά από την Φενέρ. Πρέπει να έχει κάνει 5 βαθμούς διαφορά ήδη. Είναι μια δύσκολη έξοδος και πάντα οι ελληνοτουρκικές μονομαχίες κρύβουν παγίδες και ιδιαιτερότητες. Οπότε θα έχει ένα δύσκολο έργο στην πρεμιέρα του αύριο ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός τώρα θα αγωνιστεί την Πέμπτη και εκείνος εκτός έδρας με τη Λιόν, η οποία όμως δεν είναι σε καλό αγωνιστικό φεγγάρι. Έχει χάσει πάρα πολλούς βαθμούς στο γαλλικό πρωτάθλημα. Θέλουν να βρουν όμως και οι Ερυθρόλευκοι τα πατήματά τους, γιατί και εκείνοι δεν έχουν δείξει καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Θα κάνει σύμφωνα με το ρεπορτάζ αρκετές αλλαγές ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Δεν θα έχει όμως, όπως όλα δείχνουν, τον κομβικό Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος αποκόμισε τραυματισμό από το παιχνίδι με τον Άρη και φαίνεται ότι δεν θα προλάβει να είναι έτοιμος για τον αγώνα της Πέμπτης. Μάλλον και ο Μασούρας δεν θα είναι. Ο Ρέτσος, από ό,τι φαίνεται, επιστρέφει και υπολογίζεται κανονικά. Και θα κλείσουμε με μια εικονική βόλτα. Θα σας πάω στον μαγικό κόσμο του Λιονέλ Μέση και στην Messi Experience. Είναι μια διαδραστική έκθεση που δίνει την ευκαιρία στους φανατικούς θαυμαστές του Λιονέλ Μέση να μπουν στη ζωή του. Ξεκίνησε από το Μαϊάμι. Βλέπουμε εδώ υπάρχει ένα ολόγραμμα του Μέση που τους μιλάει. Έχει παρουσιαστεί στο Λος Άντζελες. Αυτή την περίοδο βρίσκεται στο Buenos Aires. Θα ταξιδέψει σε 150 χώρες και στην Ευρώπη. Μακάρι να έρθει και στην Ελλάδα. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση επισήμως, αλλά επειδή πηγαίνει αργά η μετακίνηση, μπορεί και να έρθει. Καλά, εντάξει, εμείς έχουμε το Παναγιώτης Experience. Είναι αλήθεια, παιδιά. Για αρκεί να σας πω, 75 λεπτά. Έχει 9 θεματικά δωμάτια, 2.000 τετραγωνικά μέτρα. Και αυτό είναι το πιο ωραίο, γιατί είναι σαν να είσαι πάνω στο Πούλμαν, που ήταν η ξέφρενη πανηγυρισμή της Εθνικής Αργεντινής στην κατάκτηση του Μουντιάλ στον Buenos Aires, στους δρόμους του Buenos Aires το 2022. Υπάρχει και αναπαράσταση του παιδικού δωματίου του Λιονέλ Μέση, ακριβώς όπως ήταν, που είχε αφήσεις του Diego Maradona, κρεμασμένες. Να, εδώ είναι το δωμάτιο. Υπάρχουν προπονητικό κέντρο, αποδυτήρια φυσικά, να μπεις να φωτογραφηθείς. Υπάρχει και ένα newsroom, λίγο έτσι, που υπάρχουν επικριτικά σχόλια και το έχει βάλει αυτό ο Μέση, γιατί έχει δεχτεί ανά καιρούς διάφορα επικριτικά σχόλια και ήθελε να το δείξει και αυτό το, και αυτή την πτυχή της ποδοσφαιρικής επιτυχίας του. Είναι μια ωραία έκθεση, μακάρι να έρθει και στην Ελλάδα. Εγώ πάντως θα πάω, άμα έρθει, δεν ξέρω εσείς τι υποστηρίζεις στο Μέση Ρονάλντο, αλλά νομίζω είναι πολύ ωραίο. Που είστε και πιο παλιά. Όχι. Ούτε εγώ είχα αφήσει. Γιάννη, ούτε εσύ. Ναι, Σαραβάκο. Αλήθεια. Αφήστε το τη ομάδα μου και το βάθμο. Εντάξει, μπορεί να έχει ένα τραγουδιστή. Εγώ είχα Spice Girls τώρα, το θυμάμαι. Έκανε την ανατροπή. Λογικό, αλλά. Ναι. Όχι, τραγουδιστή δεν είχα. Αλλά είχα αυτού. Σαραβάκο. Την ομάδα μου είχα. Ήθελε να γίνει ποδοσφαιριστή κατά. Δεν ήθελα να γίνει ποδοσφαιριστή. Ποτέ. Εντάξει, Σαραβάκο, παιδιά, τώρα ιστορία. Λοιπόν. Αυτά, παιδιά. Ολοκλώσαμε την προσπάθεια των αθλητικών. Τι είναι, ποια προσπάθεια. Δεν είναι προσπάθεια. Όχι, λοιπόν, το κάνεις και φαίνεται. Ολοκληρώσουμε με επιτυχία. Βόλτα στην εξοχή το κάνεις και φαίνεται. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο.